πάω στο συνεργείο. Εντάξει. Γεια σου, κύριε Διαμαντόπουλε. Καλώς όρισες, αδερφέ μου. Καλώς σας βρήκα. Να κάνεις καλό ταξίδι. Καλό, καλό. Μάλιστα. Πάμε. Πάμε. Καλώς όρισες, αδερφέ μου. Καλώς σας βρήκα. Έκανες καλό ταξί. Καλό, καλό. Να σου φτιάξω κάτι ζεστό. Μια σου πίτσα έτσι, για να συνέλθεις. Ευχαριστώ.
Επανήλθες μετά 7 έτη στην ωραία τοποθεσία, την προσφυλή στα αναμνήσεις σου. Δεν ήταν Φεβρουάριο ο μήν και δεν υπήρχαν πλέον ήτσι να μυρώνωσε την ατμοσφαίρα με τα σμεθιστικά σεβοδία των. Δεν εσώζεται πλέον ούτε ο Σικιών του αγαθού Παρίσι, ο περιβάλλον ποτέ με χλωρών πλαίσιων την γαλινιώσαν λίμνη. Την αντανακλώσαν στα νερά τη το έθριον κιανούν. Ούτε καν η καλύβα του Λούκα του Θανασούλα, η βρεχωμένη από το κύμα, παρά το στόμιον της λίμνης. Ήταν όμως εκεί, βόσκοντας ο λίγας αμνάδας και τα αρνία του ο Μπαρμπαγιοργός ο Κοψιδάκης, όσες δεν νεφείτε τον αδηγείτε εις πάντας όσες οπτασίες έβλεπεν, αγίους αγγέλους δαίμονας στην κατάσταση των ψυχών και αυτήν την τελευταία κρίση, αλλά δεν είναι το πλέον και η πολύμνια εκεί, άλλο έμψυχον ίον, η μεθύσκουσα ποτέ την παιδική φαντασία σου με μόνο της λευκής λίνο μετάξου αισθήτως της των φρούν. Πόσα έτη παρήλθαν έκτοτε. Πήγα δα και στην Αθήνα, σε εκείνο το υπομαχικό, και μου έδωκαν δυο σφάκελα. Να τα πάω, λέει, στο σοκομείο να παρουσιαστώ στην Επιτροπή. Πήγα και στην Επιτροπή. Ο ένας γιατρός με ήβρε γερό, ο άλλος σε κάτι. Και αυτοί δεν ήξεραν. Ύστερα γύρισα στο Υπουργείο και μου είπαν: «Σύρε σπίτι σου και εμείς θα σου στείλουμε τη σύνταξή σου». Σηκώνομαι, φεύγω. Έρχομαι εδώ, περιμένω. Περνά ένας μήνας, έρχονται τα χαρτιά στο Λιμεναρχείο. Να πάω, λέει, πίσω. Στην Αθήνα. Έχουν ανάγκη να με ξαναδούν. Σηκώνω 30 δραχμές από ένα γείτονα, γιατί δεν είχα να πάρω το σωτήρι για το βαπόρι. Γυρίζω πίσω στην Αθήνα. Χειμώνα καιρό. 10 μέρες με πέδευαν να με στείλουν από το Υπουργείο στο Υπομαχικό και από το Υπομαχικό στο Σοκομείο. Ύστερα και ύστερα μου λένε: «Πάαινε και θα βγει η απόφαση». Σηκώνομαι, φεύγω. Γυρίζω σπίτι μου. Καρτερώ. Είδες εσύ σύνταξη? Άλλο τόσο κι εγώ. Παίρνω κι εγώ την πυρέτρα
και πασκίζω να βγάλω το ψωμί μου. Τα ακούει κανείς αυτά? Τα ακούει? Εγώ τα ακούω. Τα ακούω εγώ, Μπαρμπαδιώμα. Και τα γράφω. Ναυτίλος από τις 12 ετούς ηλικίας του Μπαρμπαδιό μας απέκτησε ένα μυβαδόν σκούνες, γολέτες και βρικιά. Ύστερον υπεβιβάστη εις Βρατσέραν και τέλος έμεινε κύριος της μικράς τάχτης Λέμβου. Δίσεξε τέλη βραχίας αλλιευτικάς υπορθμευτικάς εκδρομάς. Τα περισσεύματα των κόπων του τα έφαγαν άλλοι πάλιν φίλοι. Ατυχήσαντες και αυτοί στα θαλασσίες επιχειρήσεις των. Εις το γύρας των δεν το έμενεν άλλο τι. Η μη σιδηρά υγεία δίση δυνατό ακόμη να αντέχει εις τους θαλασσίους κόπους. Χάριν του επιουσίου άρτου εργαζόμενος. Έκτοτε ελείψει ομιλητού, διηγείτο τα παραπονά του εις τους ανέμους και τα κύματα. Ενώ σωζώ και αναπνέω και σοφρονώ, δεν θα πάψω πάντοτε να υμνώ με τα λατρεία των Χριστών μου, να περιγράφω μετέρωτο στην φύση μου και να ζωγραφώ με τα στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη. Όταν ενθυμούμε το συμβάν εκείνο της παιδικής μου ηλικίας, μου φαίνεται ως νέητο η αλληγορία της ζωής μου. Έβαλα κλαφμυράς φωνάς αλυσμάτιν. Όσοι να κρόασιν εδώ και το πάλε το είδωλον του Βάλ εις τους ιερείς των Αλσών, άλλοι τόσοι να έδωκαν εις τας φωνάς τας ειδικάς μου, οι μικροί εκείνοι ενσαρκοί δαίμονες του ρεύματος και των βράχων. Επάκουσον ημών ο Βάλ, επάκουσον ημών και ούκιν φωνή και ούκιν ακρόασης. Έγιναν άφαντοι. Ανέβαινα και ανέβαινα το ρεύμα και όλον είναι χανόμην. Δεν επανέβρισκα όχι τον εαυτόν μου, αλλά μάλλον τον έχανα. Ω ναι, είχε χαθεί δι' εμέ η ευθεία οδός. Λαντηρίτα βία, έρας μαρίτα. Thank you.
Την ανεγόρισα πάρα αυτά στο φως της Ελλήνης του Μελιχρόν. Ήξευρε καλώς να κολυμβάει η μοσχούλα. Ήταν απόλαυσης, όνειρον, θαύμα. Έβλεπα την αμαυράν και όμως χρυσίζουσα να μηδρώ σκόμην της. Τας λευκάς ως γάλα ομοπλάτας, στους βραχίωνας τους τόρνευτούς. Όλα συγχαιόμενα με λιχρά και ονειρόδη εις το φέγγος της Ελλήνης. Εμάντευα το στέρνο της στους κόλπους της γλαφυρούς προέχοντας, δεχομένως όλας της άβραστας ρηπάς και της θαλάσσης το θείον άρωμα. Ήταν πνοή, ίνταλμα αφάνταστον, όνειρον επιπλέον εις το κύμα. Ήταν νηρίς, νύμφη, σιρήνα, πλέουσα, ως πλέη ναύς μαγική, η ναύς των ονείρων. Έφνησε η μοσχούλα, είδε το μαύρο νύσκα μου ανάμεσα εις τους θάμνους και έφυγε μισοπνιγμένη κραυγήν φόβου. Περσινή είναι εφημερίδα. Καινούργια είναι, εχθές ήρθε. Τα ίδια με πέρσι δηλαδή. Ο Τρικούπης πάει για χρεοκοπία, η Αθήνα δεν ξεβρωμίζει, ληστές που κυνηγούνται, ληστές που πιάνονται και πάει λέοντα. Τι φταίει η Γλαύξ, η θερνούσα επί των ερπιών, φταίνει οι δημιουργήσαντες στα ερπία, οι ανίκανοι εκάστοτε και βερνείται. Εγώ είμαι ένας καφετζής, φτιάχνω να πούν καφέ, φτιάχνω κανένα τσάι, κούζο και δεν έχω ιδέα από αυτά. Έξοχα λοιπόν. Είδε τη γράφει ο Νικόλα εδώ μέσα. Στην Ιταλία πιάσανε άλλο κόμμα. Σοσιαλιστικό λέει το λένε. Τι είδος είναι αυτό, γερμανικό, αγγλικό. Τι σε φρούτο να το βάλει. Πού να ξέρω. Ιστήρια πράγματα, θεριάς. Άδεια. Τα μάθατε, ο Γιάννης του Νηφιώτη
και ο Αργύρης της Μιλωνούς κλειστήκανε στο Χριστό, στο κάστρο. Δύο μερών θα χιονίζει. Γέμισε το κάστρο σιόνια και τα γύρω του. Και τι κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε, μπορούμε να λιώσουμε τα χιόνια εμείς. Πάμε στον παπά, πάμε να τα πούμε στον παπά. Κάτι θα σκεφτεί αυτός. Καλά λέει, στον παπά. Πάμε στον παπά. Καιρός και αυτό σήμερα. Αλέξανδρε, μην αφήνεις λεφτά. Στο κερνάω για τα Χριστούγεννα. Τις ευχές τις δέχομαι. Ο κέρας μας σώσει. Γιάννη, τον Νηφιώτη και τον Αργύρη της Μιλωνούς τους έκλεισε το χιόνι απάνω στο κάστρο, είπεν ο Παπαφραγκούδης, ο σακελάριος την εσπέραν της 23ης Δεκεμβρίου. Πάνω στο στιβωτό των ανήφορων. Τα ακούσατε? Τα ακούσατε. Ναι, τα ακούσαμε κι εμείς, παπά μου, που το πάνε. Μα τι είπαμε, είναι σίγουρο, σας λέω. Οι ευλογημένοι δεν θα βάλουν ποτέ τους γνώση. Με τέτοιο καιρό πήγανε να μαζέψουν ξύλα από το κουρουπί τα κατσάβραχα. Καλά να πάνε. Αυτός ο κόσμος, παπά μου, δεν έχει μυαλό. Θα είχανε τάχα τίποτα κουμπάνια μαζί τους. Θα είχανε και κουμπάνια μαζί τους. Και τα ζεμπίλια τους γεμάτα θα ήτανε και ντουφέκι θα είχανε. Θα στείλουνε και δόκανα για κοτσίφια. Ωρα. Χριστούγεννα θα κάνουν πάνω στο στιβωτό τάχα. Μπορούσε κανείς να τους πήγαινε βοήθεια? Τι βοήθεια να τους πάει, παπά μου? Από τη στεριά ο τόπος είναι απάτητος. Έριξε χιόνι και ακόμα ρίχνει. Χρόνια είχαμε να δούμε τέτοια βαροκτημονιά. Και από τη θάλασσα μας τροπανάω. Τα ίδια και χειρότερα, παπά μου. Γρεγολεβάντες, φουρτούνα δυνατή, ξύδι σκέτο. Μα τότε πρέπει να πέσουμε και να πεθάνουμε. Δεν βάζει ο άλλος το κεφάλι του στον τορβά, παπά μου, για να γλιτώσει εσένα. Και στο κάτω-κάτω τι θα πάθουνε? Θα έχουν φωθεί σε καμιά σπηλιά. Τσακμάκι έχουνε, ξύλα μπόλικα. Δεν είναι λόγια αυτά, Πανάγω. Θα μπορούσε κανένας να πήγαινε τώρα να λειτουργήσει το Χριστό στο κάστρο, θα είχε διπλό μισθό. Πέρυσι που ήταν καλύτερος ο χειμώνας, δεν πήγαν. Και γιατί δεν κάνει καλύτερο καιρό ο Χριστούλης, παπά μου, αν θέλει να πάμε να λειτουργήσουμε τη γιορτή του? Πανάγω, δεν ξέρουμε, βλέπω τι λέμε. Πού είμαστε ικανοί εμείς να τα καταλάβουμε αυτά? Άλλο το γενικό και άλλο το μερικό και το τοπικό, Πανάγο. Η παρηχημονιά γίνεται για καλό. Και για την εφορία της γης και για την υγεία ακόμα. Ανάγκη ο Χριστός δεν έχει να πάμε να τον λειτουργήσουμε. Και πιτά πώς θέλει να κάνει καλό καιρό, αφού άλλες χρονιές έκανε και εμείς από αμέλεια δεν πήγαμε να τον λειτουργήσουμε? Και είχαμε κάνει και ένα τάξιμο πέρυσι το δεκαήμερο, παπαδιά, όπου ήταν άρρωστος αυτός ο Λαμπράκης. Θυμάσαι το τάμα που κάναμε? Να λειτουργήσουμε το Χριστό τη μέρα της εορτής του. Θυμάμαι.
είναι θυμήτο και το εσυλλογίζετο προημερών. Και απ' αρχής της ομιλίας του παπά αυτό μόνον εσκέπτεται. Αλλά έβλεπε ότι εφέτος θα είναι το ανήκουστον τόλμημα ένεκα του βαρέως χειμώνας και εφρώνει ότι ο Χριστός θα είναι το συγνώμων και θα παρεχωρεί νέαν προθεσμία. Εγώ να πηγαίνω, παπά μου, να δω μήπως ετοίμασε τίποτα η Πανάγερα για να φάμε. Πήγαινε πρώτα να μου φωνάξεις τον καπετάν Στεφανή και ύστερα γυρίζεις και τρώτε. Τι λες, παπά μου, θα πας στο κάτρο? Θα δούμε τι θα πει και ο Στεφανής. Ευχή σου, γέροντα. Αν πας, θα έρθω κι εγώ. Δεν είναι για να έρθεις εσύ, παπαδιά. Φτάνει που θα κακοπαθήσω εγώ. Έπειτα δεν πρέπει να λείψουμε και οι δυο από το σπίτι. Εγώ έκανα το τάμα. Μα αν πάω εγώ, το ίδιο δεν είναι? Δεν είμαι ήσυχη όταν δεν είμαι κοντά σου, παπά μου. Δεν φτάνει, καπετάνι μου, έχει μικρά παιδιά. Θέλει να τα πείτε στον δρόμο. Ας τα αφήσω. Θα τους πνίξεις όλους. Ωραία, θα τους πνίξω. Θα πνίξεις και τον παπά και θα πας γραμμή για την κόρη. Ποια κόρη, στο Χριστό στο κάθρο. Τέτοιο καιρό. Και πού ξέρεις εσύ από καιρό, ε? Εσύ είσαι παραγκός, εγώ είμαι ο καπετάνιος. Άντε μπούλωσο. Τι να σου πω. Θέλω παντέ μου και το σκέφτηκες καλά. Άλλη καλή. Μπρος. Την ευχή σου. Παπαδιά. Κάθισε. Καπετάν Στεφανή, τι λες? Με αυτό το καιρό μπορεί να πάει κανείς στο κάστρο με βάρκα? Στο κάστρο με βάρκα? Μπράβο. Με τα χαράς, παπά μου. Με τα χαράς. Όρεξη να έχεις. Να. Έτσι σε θέλω, Στεφανή. Τι λες, είναι κίνδυνος? Κίνδυνος, λέει. Καθόλου, παπά μου. Εγώ σας παίρνω απάνω μου. Γρήγορα θα έχουμε καλοσύνη. Μπουνάτσα, κάλμα. Να, τώρα καλοσύνεψε. Άκου καλοσύνεψη. Σώπασε, δεν ξέρεις. Αύριο θα μαλακώσει ο καιρός, σας το λέω εγώ. Μπορεί δηλαδή τώρα να έχουμε και καμιά μικρή χιονιά, δεν λέω. Αλλά εμείς ανάγκη δεν έχουμε. Μπράβο, Στεφανή. Τώρα με έκανε να τα αποφασίσω. Ήπιες καμιά ρακή? Έχω πιει 5-6 ωστά τώρα, έτσι, για να έχω την ευχή σου. Να. Πιες και αυτοί να γίνουν 7. Με τα χαράς, παπά μου. Έμειναν σύμφωνοι να έλθει ο Στεφανής να τους δώσει είδηση στις 3 για να ετοιμαστούν και στις 4 να κινήσωσουν. Πώς το έμαθες, Βασίλη? Από τον Πανάγο, τον Μαραγκό. Τι ώρα τον είδες? Κατά τις 10 στο καπηλιό του Γιάννη, του Μπούβουνα. Ανησύγησα για τον αδερφό μου που αποκλείστηκε και απεφάσισα να έρθω μαζί σας, αν με παίρνετε. Αν είναι έτσι, τότε καλώς να έρθεις. Βιαστείτε και θα φρεσκάρει ο καιρός και θα έχουμε τραβήγματα. Έλα, παπά μου. Είναι όλα εντάξει? Άντε, με τη βοήθεια του Θεού. Ο ψάλτης δεν φάγει ακόμα. Όχι, δεν ξέρεις. Να το φέρνει. Ο άνεμος ήταν ο βοηθητικός και ο πλούς ευίωνος ήρχιζε. Ναι, μεν εκκρύωναν πολύ, αλλά ήσαν όλοι βαρέως ενδεδειμένοι.
Ευτυχώς δεν χιόνιζε. Αλλά ο άνεμος ήταν παγερός, έθριος ο ουρανός, σταυρωμένος από τον βοράν. Η σελήνη ήταν εις το πρώτον τέταρτον και είχε δύσει προπολού. Ο πύχης και η άκτος και ο αστήρ του πόλου έλαμπαν με βαθύαν λάμψην εκεί επάνω. Να, γι' αυτό είναι το γιο σου το λαμπράκι τα παζέρματα, παπαδιά. Και τι πάθαμε με τη δύναμη του Θεού. Ρωμούλ και ρουσκύλια σε παναθεμάτων, Θα το συμπάρχει, παπά. Τέτοιες δρομόκερες που είναι τέτοια λόγια θέλει. Δεν μου λες, παπά. Γιατί λένε κύριε Λέσο, παπαδιά, 5 μήνες, 2 παιδιά. Γιατί μα θες το λένε. Να πει το λοιπόν πως οι παπαδιές είναι πολύ καρπεραίες. Γιατί οι παπάδες δεν λείπουν χρονοχρονικής από κοντά τους. Δεν στα έλεγα εγώ. Εσύ και ο εξάδελφός σου, Αλέξανδρος, έχετε μεγάλο νου. Ήρχισε μόλις να γλυκοχαράζει πέραν της αγκάλης του Πλατανιά. Τότε οι επιβάτες είδαν υπό το πρώτον λυκόφως της ημέρας ως να έβλεπαν αλλήλους πρώτην φορά. Πρόσωπα οχρά και χείλη μελανά, ρήνες ερυθρέ και χείρες κοκαλιασμένα. Ο κύριε Αλεξανδρής είχε πάρει 2 τροπάρια παραπλεύρος αυτής ονειρογόμενος ότι το εις την γλίνη του, και απορών πως αυτή εκείνη το ευρύθμος ως βρεφικών λίκνων. Η παπαδιά παρά την πρίμην αριστερόθεν του παπά καθημένη, πλάι της είχε τον σπύρον και ζητούσα αυτομάτως να ψηλαφίσει τους βραχίωνας και το στήθος του, δεν έβρισκε σχεδόν σάρκα υπό την βαρύαν σκευήν, δις είχεν περιχαρακώσει τον ιό της. Σου βρε φιλάρετε. 3 μερόνυχτα έπεσες για τους πανηγυριώτες. Δεν το χόρτασες. Χριστός και Παναγία. Και τώρα για ποιον παίζεις. Εδώ δεν έχεις πανηγυριώτες. Για ποιον παίζεις το βιολί. Τώρα παίζω για το φιλάρετο. Άρχισε να σκοτεινιάζει και ο ήλιος εχαμήλωνε. Ενύκτωσε ακριβώς την στιγμή καθήν θα έβλεπω να αντικρεί το κάστρο, αφού απήχον ακόμα 2 μίλια. Νέφης ισορρευμένα προς ανατολά συμπόδιζαν να φανεί του παρήγορον φέγγος της σελήνης. Δεν έβλεπον πλέον ούτε εμπρός ούτε δεξιά τίποτα, ή μη 2 όγκους φεούς αμαυρούς. Ευτυχώς ο Στεφανής εγνώριζε καλά το μέρος. Παπά, δεξιά λίγο το τιμόνι. Ακόμη δεξιά. Εδώ. Από εδώ, παπά.
Είναι ένα λιμανάκι κάτω από το πριν στα Ποστάνια. Το θυμάσαι καλά, Στεφανή. Όπως ξέρει η αγιοσύνη στα γράμματα απ' έξω της εκκλησιάς, παπά, έτσι κι εγώ. Ξέρω όλες τις θάλασσες και τα λιμάνια της. Ναι. Έλα. Λίγο αριστερά, λίγο. Ίσα τώρα. Εδώ είμαστε. Έλα, φέξε μου να βλέπω. Πρώτα να σύρουμε την βάρκα και ύστερα να βγάλουμε τα πράγματα, παπά. Βγάλτε και τα δαβλιά μαζί. Σιγόπερα, Στεφανία, μπαρκάρουμε και το μουλάρι τώρα μαζί. Με τόσα πράγματα πώς θα ανέβουμε εκεί πάνω. Πάλι τα ίδια. Ανήρπον εις των γρυμνών ως μικρών κουπάλιων αιγών από πλανηθέν και απαγόμενων οπίστο εις την μάνδραν από τους δύο βοσκούς του, ήτινες του ανεζήτησαν κρατούντες φανάρια και μακρόθεν αν τους έβλεπε της η δύνατο να τους εκλάβει ως συστρεφόμενων κρικωτών τέρας, φωσφορίζον την κεφαλήν και την ουράν με τους δύο φανούς. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα, σπουδάγματα, του Θεού τα πράγματα. Το φεγγάρι είναι καλά κρυμμένο απόψε, λαμπράκι μου. Εγώ όμως το βλέπω. Βασίλης, επιστρέφοντας, επλησίασε λέγον. Να, βρήκα το μονοπάτι. Αχα, μπράβο, μπράβο, καλά έκανες. Αυτή είναι η φωνή του αδερφού μου. Αργύρι! Εγώ είμαι αδερφός σου! Στάσου, να εκεί είναι ο Χριστός. Αν δεν ερχόντουσαν θα παγώναμε. Ευτυχώς που ήρθαν. Ο Φραγκούλης και η συνοδεία του φθάσαντες εισήλθαν στο ναό του Χριστού και η καρδία των εισθάνθη θάλπος και γλυκύτητα άφατον. Ο ιερεύς εψιθύρισε με τον δομήχο συγκινήσεως το «Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου». Οι δε επόλοι ίναψαν μέγα πλήθος κυρίων εις δύο μανουάλια και παρασκεύασαν μεγάλη πυράν με ξηρά ξύλα και κλάδους και έθεσα το πύραυνον εν το μέσο του ναού, ρίψασε άφθονον λίβανον εις τους άνθρακας και ως φράνθη Κύριος ο Θεός ως μην ευωδίας. Έλαμψε δε τότε ο ναός όλος
και ίστραψεν επάνω εις τον θόλον ο Παντοκράτορ με την μεγάλη και επιβλητική μορφήν και ικτινοβόλησε το επίχρυσον και λεπτουργημένον με μυρίας γλυφάς τέμπλων, όπου νομίζει της ότι στύλβει ο χρυσός, ευωδιάζει ο Λίβανος και βαλσαμώνει η Σμύρνα. Ποιος είναι? Εδώ η φίλη μου, Γιάννου. Άνοιξε μου. Άνοιξε μου, σου λέω. Με κυνηγάνε. Με κυνηγάνε χωροφύλακες. Εσύ το ξέρεις. Το ξέρεις, δεν είναι φόνηση. Το ξέρεις. Δεν θα σκοτώνω τα κορίτσια από κακό. Στην κακό μιλιά και στην ανέργεια δεν θα φύγω. Περτάνε μου χωροφύλακες. Κάνε κάτι, μη μου αφήνεις τα χέρια τους. Άνοιξε μου. Κρύψε με, σώσε με. Δεν είμαι πόνος, ξέρεις. Εσύ με έφτιαξες. Εσύ να με λυτρώσεις. Δεν είμαι πόνος, σώσε με. Εσύ να με λυτρώσεις. Εκεί. Είναι μια βάρκα στα χωριά. Πάρτε και φύγει. Της βόρεια ανατολικής οδού την φοράν ταύτην ως συντομοτέρας και ευπλωτέρας εις την κάθοδον έφτασαν αισίως εις την Πολύχνη. Εστία
Αθήνας. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Σκιάθος. Όταν επανήλθες με τα 7 έτη στην ωραία αυτή τοποθεσία την προσφυλίεις στις αναμνήσεις σου. Δεν είναι το Φεβρουάριο ο μήνας. Ούτε η Πολύμνια ή το Οικείο η μεθύσκουσε ποτέ την παιδική φαντασία σου. Ούτε καν η καλύβα του Θανασούλα η βρεχωμένη από το κύμα. Τίποτα από όλα αυτά. Όλα χάθηκαν, σβήσανε. Και τη φωνή σου την παίρνει ο αγέρας μακριά. Κανείς δεν την ακούει. Καλή σου νύχτα, κύριε Αλέξανδρε. Δεκέμβρης του 1980. Βραδιάζει.